Αμανατίδης μαζί με τον Γιανακόπουλο και πάλι στον Αμανατίδη. Πιο πίσω στο Σκαρτάδο, λάθος στο Σκαρτάδο. Ο Αλέξ δεν το εκμεταλλεύεται. Πάντα ο Αλέξ εδώ με την μπάλα. Αλέξ έτοιμος να κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα είναι γκολ. Φεύγει μπάλα από τον Ελευθερόπουλο και έχουμε το 1-0. 1-0 το σκορ. Το λάθος εδώ του Ελευθερόπουλου και ανοίγει το σκορ ο Απόλλωνας. 1-0 λοιπόν, το λάθος εδώ που ξεκίνησε βέβαια από τον Σκαρτάδο, η μπάλα έφτασε στον Αλέξη. Εκείνος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Σκαρτάδος δεν είχε προφτάσει να σηκωθεί και να πάρει θέση στην άμυνά του. Ο Αλέξης έκανε ένα σουτ παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλό στήριγμα στα πόδια του. Γλίστρησε μάλιστα, εδώ το ξαναβλέπουμε. Ο Ελευθερόπουλος έξω από την εστία του προσπάθησε με δύο χρόνους να μπλοκάρει την μπάλα. Από πίσω ο Ιωαννίδης, μπροστινή παλιά τώρα δεν είναι offside εκεί με τον Έρακ και η έξοδος από τον Ελευθερόπουλο που θα γίνει και επιθετικό φάουλ στον παίκτη του Απόλλωνα. Γιανακόπουλος για τον Γκόνια, Γκόνια σε καλή θέση, το shoot και ball out. Γκόνιας τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα για τον Ολυμπιακό. Πάντα ο Γκόνιας. Γκόνιας σε καλή θέση. Γκόνιας στο δυνατό σουτ και θα μπλοκάρει θαυμάσιο ο Χαλκιάς. Και πάλι ο Γκόνιας που έχει κάνει τις τρεις καλύτερες προσπάθειες. Έρακ και Καραγκούνης στο φάουλ. Καραγκούνης τελικά πλασαριστά και μπαλ out. Πάνω από την αιστεία του Ελευθερόπουλου. Καλό τραβημένο. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής δυνατό το σουτ. Κοντράλει μπάλα και η μπάλα καταλήγει κόρνερ πάνω στο τείχος. Απομακρύνει ο Μιλόγεβιτς μπροστά όμως από τον Αλέξη. Έρχεται δυνατά ο Αμανατίδης και πάλι με τον Καραπιάλη. Καραπιάλης δυνατά εδώ, θαυμάσιο για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής στο σουτ και απόκρουση σε κόρνερ. Τρούπκος και Αλέξης. Τρούπκος πάντα θα ξεφύγει από τα αριστερά. Τρούπκος με την μπάλα. Τρούπκος εδώ μπροστά στην παλιά για τον Κακλαμάνο. Κακλαμάνος. Κακλαμάνος κολλάει μπάλα και ο Αλεξανδρής ολοκληρώνει. 1-1. Κακλαμάνος έστειλε την μπάλα στην κενή εστία στην έξοδο του Χαλκιά. Η μπάλα κόλλησε προτού φύγει και ξεφύγει και ξεβράσει μάλλον τη γραμμή. Και τελικά ήταν ο Αλεξανδρής που θα την ολοκληρώσει τη φάση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-1. Δείτε εδώ, Κακλαμάνος, η μπάλα δεν έχει περάσει, κολλάει και ο Αλεξανδρής το 1-1. Όλα αυτά στο 56ο λεπτό, ενώ σας καταβλέπετε την φάση, ήταν μια θαυμάσια ενέργεια που ξεκίνησε από τον Τρούπκο. Από την μπάλια του Τάτσι μέσα στην περιοχή εδώ είναι ο Αλέξης. Συνέχεια στο παιχνίδι και ίσως μια κίτρινη κάρτα, πιθανότητα επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα στο παίκτη του Απόλλωνα. Για να δούμε σε επανάληψη. Είναι ο Καραπιάλης, εμποδίζει και εκτός περιοχής ήτανε. Πασαλής. Για τον Καραπιάλη που κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Σαπάνη. Σαπάνης μπροστινή παλιά μέσα στην περιοχή για τον Κακλαμάνο και κόρνερ. Νινιάδης τώρα θα φύγει. Θαυμάσιο Σαπάνης μπροστά για τον Κακλαμάνο. Κακλαμάνος να τώρα η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και θα μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Και με τον Πικουλίδη το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Κοντά ο Καραγκούνης, εδώ ο Τάτσης και πάλι μπροστινή παλιά για τον Αλέξη. Το σου του Αλέξη γυριστό, καλό, άστοχο out όμως. Κύριε Μπάκεβιτς, δοκιμάσατε πάρα πολλούς παίκτες, είσαι ευχαριστημένος από αποτέλεσμα και απόδοση. Περισσότερο είμαι ευχαριστημένος από αποτέλεσμα, γιατί πρώτο μήχρονο είμαστε χάλι. Η ομάδα οποία μπορούσε να έχει μεγαλύτερο σκορ, ο Απόλλωνας, στο πρώτο μήχρονο. Ήταν μενεσμένο παιχνίδι. Πρώτο μήχρονο ο Απόλλωνας είχε, το δεύτερο μπορούμε να πούμε ότι εμείς είχαμε. Είχαμε και δύο ακόμα πάρα πολύ καλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν μερισμένο. Κύριε Παμανατίδη, είμαι Ολυμπιακός με πολλά νέα παιδιά. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε για το κύπελο. Τι σκέψη έχετε τώρα για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ? Τι σκέψεις. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι όπως είπες. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη. Το ξέρουμε, είμαστε έτοιμοι και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και πιστεύω να κερδίσει ο καλύτερος. Η ομάδα έδειξε σήμερα ότι όλοι οι παίκτες είναι σε ετοιμότητα να προσφέρουν και να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Και ο προπονητής είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίζει για το ποιοι θα παίξουν και ανάλογα το παιχνίδι ποιους θα χρησιμοποιήσει. Πολλά θα ακούγονται και ακούγονται για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο ντέρμπι αυτό. Σας φοβίζει καθόλου ή όχι? Όχι, γιατί να μας φοβίζει. Αρκετές φορές έχουμε παίξει σε ντέρμπι. Ξέρουμε πώς είναι η ατμόσφαιρα. Βέβαια αυτή τη φορά θα είναι λίγο πιο ηλεκτρισμένη. Αλλά ίσα ίσα σε τέτοια παιχνίδια φαίνονται και ποιοι είναι δυνατοί ψυχολογικά και αγωνιστικά.
Δεν νομίζω ότι κάποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει πρόβλημα και θα ασχολείται με την κερκίδα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα το κάνει μέσα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ήταν και παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρόκληση. Εμείς προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις πάρα πολλές απουσίες που είχε ο Ολυμπιακός, να καταφέρουμε να κερδίσουμε, που και πάλι όμως θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν το φαβορί για την πρόκληση. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, μπορούσαμε να είχαμε κάποιο γκολ ακόμη. Στο δεύτερο δεν ήμασταν τόσο καλοί και ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο και είσοδος κάποιων πολύ καλών παιχτών. Έχουμε πάρα πολύ λίγες ελπίδες. Αυτές τις λίγες θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε στο επαναληπτικό στο Καραϊσκάκι να τις εκμεταλλευτούμε. Το μυαλό μας είναι στο πρωτάθλημα. Από σήμερα κιόλας. Πιστεύεις ότι υπάρχουν οι πιθανότητες για πρόκληση ή το 1-1 είναι τέτοιο σκορ που δίνει τις περισσότερες στον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάλι έχει το πάνω χέρι. Από εκεί πέρα εμείς θα πάμε στο Καραϊσκάκι να παίξουμε ελεύθερα και ό,τι βγει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από τον Απόλλωνα, τι πρέπει να περιμένουν οι φιλάθλοι του Απόλλωνα για φέτος και πρωτάθλημα και κύπελλο? Τι στόχους έχετε? Κοιτάξτε, στο πρωτάθλημα θέλουμε να ανοίγουμε λίγο στη βαθμολογία. Πιστεύω θα πάμε καλύτερα στο δεύτερο γύρο. Έχουμε πιο